Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, Γιώργο. Είναι συγκινητική σήμερα η μέρα, γιατί μια ιδέα που έγινε πριν κάποια χρόνια, σήμερα έγινε πραγματικότητα. Και καλή επιτυχία. Το θέμα που θα μιλήσω εγώ αφορά την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της ακράτειας, τις ορθοπρακτικές παθήσεις στα παιδιά. Η δυσκυλιότητα είναι σύμπτωμα ή μπορεί να υποκρύπτει νόσο? Πράγματι, το σύμπτωμα είναι συχνό. Ένα στα τέσσερα παιδιά που έρχονται στο γαστρεντερολογικό ιατρείο έχει δυσκυλιότητα. Κυρίως όμως αφορά παιδιά που έχουν λειτουργική δυσκυλιότητα σε πολύ μεγάλο ποσοστό, άνω του 90%. Κάποιες περιπτώσεις όμως και από αυτά έχουν χρόνια συμπτώματα, είναι για χρόνια αντιμετωπίζονται με φαρμακευτική αγωγή, με ψυχολογικά προβλήματα, πάρα πολλά έχουν ποσοστό ακράτειας. Για τη μη λειτουργική δυσκυλιότητα υπάρχουν κριτήρια από το ΕΣΠΑΓΚΑΝ, πώς την καθορίζουμε, δύο ή λιγότερες κενώσεις την εβδομάδα για πάνω από ένα μήνα και κάποια επεισόδια ακράτειας από υπερπλήρωση. Και υπάρχει και το σύνδρομο της λειτουργικής ακράτειας, όπου εκεί, χωρίς να υπάρχει κάποιο οργανικό πρόβλημα στο σφυκτηριακό μηχανισμό, γίνεται αφόδευση σε ακατάλληλο τόπο και χρόνο, χωρίς να υπάρχει κατακράτηση κοπράνων, και συνήθως τα παιδιά αυτά χρειάζονται έντονη ψυχολογική υποστήριξη. Πάντα το στο μυαλό μας, όταν έχουμε μια δυσκυλιότητα, θέλουμε να αποκλείσουμε το οργανικό νόσημα. Και εκεί έχουμε κάποια σημεία καμπανάκι, όπως όταν η δυσκυλιότητα αρχίζει από την νεογονική ηλικία, ή υπάρχει καθυστέρηση στην αποβολή μυκονίου, της πρώτης δηλαδή κένωσης του νεογνού, υπάρχει οικογενειακό ιστορικό για νόσο Χίσμπρουκ, έχουμε κόπρανα πάρα πολύ σωστά με σχήμα κορδέλα, στενά, μπορεί να έχουμε αιμορραγικές κενώσεις ή ανεπαρκή ανάπτυξη, διάταση στην κοιλιά ή εμέτους, μη φυσιολογική θέση του μπροκτού στην αντικειμενική εξέταση, να βλέπουμε πολύ χαλαρά τα κάτω άκρα, να μην έχουν δύναμη, ή να έχουμε νευρολογικά σημεία στα κάτω άκρα του παιδιού, ή να έχουμε έντονη τριχοφυΐα ή δυσμορφία στη σπονδυλική του στήλη. Με αυτά τα συμπτώματα θα υποκριθούμε οργανικό νόσημα. Σήμερα, και κυρίως το κύριο κομμάτι της ομιλίας μου, αφορά παιδιά τα οποία υποφέρουν από ανθεκτική δυσκυλιότητα, με ή χωρίς ακράτεια. Και είναι κυρίως παιδιά τα οποία χειρουργήθηκαν είτε για αποκατάσταση κάποιας ορθοπρακτικής ανομαλίας, είτε για συγγενές μεγάκολο, είτε γεννήθηκαν με δυσχυδή ράχη μυκομυελοκύλη, ή χειρουργήθηκαν για αφαίρεση ιερογονικού τερατώματος ή κάποιου όγκου, παιδιά γενικά τα οποία έχουν νευρολογικές παθήσεις, ή και παιδιά τα οποία έχουν μεν αυτή την λειτουργική ιδιοπαθή δυσκυλιότητα, αλλά είναι σε πάρα πολύ έντονο βαθμό, και κυρίως είναι καταστάσεις οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με κάποια σύνδρομα λειτουργικής δυσκυλιότητας, όπως είναι η δυσκυλιότητα βραδείας διάβασης, η slow transit constipation, η δυσυνέργεια στην αφόδευση ή ακόμα και η αχαλασία του έσω σφιχτήρα. Ο μηχανισμός της απόδευσης είναι μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία και έχει να κάνει αρχικά με τους μυς της πιέλου, τους ανελκτήρες, τον υφωστικό μυ, οι οποίοι κρατάνε το ορθό ούτως ώστε να μην φύγουν τα κόπρανα από το ορθό, και επίσης τους μυς οι οποίοι σχηματίζουν τους σφυκτηριακούς μηχανισμούς, τον έσω σφυκτήρα και τον έσω σφυκτήρα. Όλος λοιπόν αυτός ο μηχανισμός πρέπει να είναι σε ακεραιότητα. Έτσι λοιπόν, όταν είναι σε ηρεμία το έντερο, τότε υπάρχει αρκετή σύσπαση του υφωστικού μυ και του έσω και του έξω σφιχτήρα ταυτόχρονα, επομένως δεν έχουμε απώλεια κοπράνου. Όταν λοιπόν το ορθό γεμίσει με κόπρανα και έχουμε πια τάση ότι υπάρχει, έχει δηλαδή αισθητηριακό μηχανισμό μέσα το ορθό που μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι έχουμε κόπρανα, τότε γίνεται χάλαση έσω και έσω σφιχτήρα του υβοστικού μη και γίνεται η κένωση. Αντίθετα, στην ακράτεια, όπου εκεί είτε μπορεί να έχουμε ακράτεια γιατί ανεπαρκούν όλοι αυτοί οι μυς που είπαμε γύρω, είτε γιατί δεν έχουμε αίσθηση μέσα στο προκτικό δακτύλιο, γιατί μπορεί να λείπει ο προκτικός δακτύλιος από κάποια επέμβαση, ή να έχουμε πάρα πολύ υδαρή κόπρανα τα οποία να μην δίνουν αίσθηση όγκου μέσα στο ορθό και έχουμε την ακράτεια. Και υπάρχει και η δυσυνέργεια που είπαμε πριν, όπου εκεί τα κόπρανα κρατούνται στο ορθό και παρά του ότι
υπάρχουν εκεί, δεν λειτουργούν οι μηχανισμοί ή μάλλον λειτουργούν ανάποδα, δηλαδή δεν υπάρχει χάλαση του έσω και έξω σφιχτήρα για να γίνει η κένωση, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Βοηθούνται πάρα πολύ να περιγράψουμε στις γονείς με το σχήμα των κοπράνων τι κένωση έχει το παιδί τους. Το φυσιολογικό σχήμα είναι το 4, παίρνοντας το ιστορικό. Και σίγουρα υπάρχει ένας ευρύς έλεγχος, αποσπασματικά ανέφεραν οι προηγούμενοι συνάδελφοι, που περιλαμβάνει είτε βιοχημικές αιματολογικές εξετάσεις, αλλά και ειδικές εξετάσεις από το έντερο, την ακτινογραφία με τις δείκτες που βλέπουμε την κινητικότητα, την ορθοπρακτική μανομετρία και την κολονική μανομετρία, το βαριούχο υποκλεισμό, τη βιοψία ορθού και μαγνητική πιέλου και κάποιες πιο ειδικές εξετάσεις που ίσως χρειάζονται. Αυτό που ήθελα να αρχίσω είναι ότι στη λειτουργική δυσκολιότητα δεν χρειάζεται να κάνουμε σε όλα τα παιδιά βαριούχο, διότι δεν προσφέρει κάτι και παίρνουν και ακτινοβολία. Σίγουρα για το συγγενές μεγάκολο η βιοψία ορθού είναι εξέταση εκλογής. Ενδείξεις θα πάρουμε από την μανομετρία, κυρίως στα μεγάλα παιδιά, στα νεογνά δεν έχει μεγάλη ειδικότητα και το βαριούχο θα το χρειαστούμε πιο πολύ για να δει και ο χειρουργός και την έκταση του μεγακόλου. Έτσι λοιπόν, μανομετρία θα κάνουμε σε ένα παιδί όταν έχουμε μια ανθεκτική δυσκολιότητα ή θέλουμε να δούμε το ορθοπρακτικό αντανακλαστικό για να αποκλείσουμε το συγγενές μεγάκαλο ή όταν υποπτευόμαστε δυσυνέργεια στο μηχανισμό απόδευσης. Και είναι μια εξέταση όπου μπαίνει ένας καθετήρας στο ορθό με ένα μπαλονάκι και μετρώνται οι πιέσεις, γίνονται και κάποιες ασκήσεις στο παιδί το οποίο συνεργάζεται και βλέπουμε εδώ το σφιχτήρα, την περιοχή υψηλής πίεσης, βλέπουμε τα κόκκινα από τα παλιά χρώματα και όταν αυξάνεται η πίεση μέσα στο ορθό, δηλαδή φουσκώνει το μπαλονάκι, έχουμε το κλασικό ορθοπρακτικό αντανακλαστικό, που είναι μια καλή ένδειξη ότι το παιδί μάλλον δεν έχει συγγενές μεγάκολο. Στην δε δυσυνέργεια, όπου στο μεγάλο παιδί μπορούμε να κάνουμε και κάποιες ασκήσεις, να σφιχτεί, να σπρώξει, βλέπουμε ανάλογα πώς λειτουργεί ο σφιχτήρας και έτσι στη δυσυνέργεια της αφόδευσης που βλέπουμε αντί να χαλαρώσει ο σφιχτήρας όπως είναι το φυσιολογικό, δηλαδή να πέσει η πίεση να γίνει πράσινο, εκεί το παιδί σφίγγεται ανάποδα, αυξάνει και η πίεση πιο ψηλά στο ορθό και όπως είπαμε και πριν δεν χαλαρώνουν οι μυς. Αντίθετα, στην ακράτεια θα δούμε ένα σφιχτήρα χωρίς καθόλου πιέσεις. Βλέπουμε πράσινη γραμμή. Εκεί δεν λειτουργεί αισθητηριακός μηχανισμός. Στην κολονική μαγνητομετρία, που είναι μια πιο ειδική εξέταση, εκεί θέλουμε να μετρήσουμε την κινητικότητα όλου του παχαίους εντοαίρου και γίνεται σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, γιατί μπαίνει ένας ειδικός καθετήρας με υποδοχής και συνήθως μπαίνει με κολονοσκόπηση. Και εκεί βλέπουμε τους περιστατισμούς του εντέρου, όπου γίνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ όταν αυτή είναι χωρίς κάποια κυκλικότητα, βλέπουμε ότι το έντερο δεν λειτουργεί σωστά. Μια πάρα πολύ εύκολη εξέταση για να μετρήσουμε την κινητικότητα είναι με τις ακτινοσκιερούς δείκτες, όπου μικρά-μικρά δαχτυλιδάκια τα καταπίνει το παιδί και λαμβάνεται μια ακτινογραφία μετά κάποιες ώρες και βλέπουμε σε πόση ώρα αυτή η δείκτες είναι στο ορθό. Όπου εκεί φυσιολογικά πρέπει σε 72 ώρες το αργότερο οι δείκτες αυτοί να μαζευτούν στο ορθό και βλέπουμε αδρά την κινητικότητα του παχαίως εντέρου. Αντίθετα, όταν οι δείκτες είναι διασπαρμένοι μέσα στο έντερο, μπορούμε να μετρήσουμε και να δούμε ότι υπάρχει διαταραχή κινητικότητα στο παχύ έντερο. Και για την δυσκολιότητα της slow trans, αυτή που έλεγα πριν, που είναι μια δυσκολιότητα όπου εκεί κάνει και πάνω από 100 ώρες, ενώ το έντερο δεν πάσχει ουσιαστικά, βλέπουμε ότι οι δείκτες βγαίνουν και μετά από 100 ώρες και μετρούμε αυτό το κομμάτι. Γιατί πρέπει να το ξέρουμε, γιατί σε αυτά τα παιδιά πολλές φορές και οι πολλές φυτικές ίνες δεν βοηθούν στην αντιμετώπιση τους και θέλει άλλου είδους θεραπεία. Υπάρχουν και πιο ειδικές εξετάσεις με κάμερα ή με σπιθυρογράφημα, οι οποίες γίνονται σε ειδικές περιπτώσεις, αλλά αρκετά σπάνια. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι πριν, ιδιαίτερα οι δύο παθήσεις, το συγγενές μεγάκολο και οι ορθοπρακτικές ανομαλίες, θέλουν πολύ συχνή παρακολούθηση από τότε που γίνεται το χειρουργείο, διότι μπορεί να παρουσιάσουν μετεχειρητικές, αλλά και λειτουργικές διαταραχές όσον αφορά τη δυσκολιότητα και την ακράτεια. Και αρχίζοντας από τις ορθοπρακτικές ανομαλίες, όπου εκεί, όπως είπε η κυρία Κοπανίδη, έχουμε τους διάφορους τύπους, βλέπουμε από μελέτες ότι ακράτεια τα παιδιά αυτά είχαν σε ποσοστό από 16 έως 76%, ενώ χρόνια δυσκολιότητα από 22 έως 86%. Και μάλιστα, κυρίως στις πιο απλές περιπτώσεις, όταν έχουμε μόνο ένα συρρίγγιο ή μια στένωση, βλέπουμε ότι η δυσκολιότητα είναι πιο συχνή, ενώ αντίθετα, όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω, που έχουμε πιο σύμπλοκες
διαταραχές όπως την κλοάκη κτλ. Βλέπουμε ότι εκεί πέρα πιο υψηλή είναι η ακράτεια. Πώς λοιπόν θα τα μελετήσουμε αυτά τα παιδιά για να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει για να τα βοηθήσουμε? Σίγουρα θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει κάποιο μηχανικό αίτιο, όπου εκεί ο χειρουργός είναι δίπλα μας, σε εμάς το ξέρω. Δηλαδή θα δούμε ή υπάρχει κάποια πρόπτωση εκεί πέρα του βλενογόνου, του ορθού, ή ο προκτός δεν έχει μπει στη σωστή θέση. Οπομένως εκεί θα βοηθήσουν πάρα πολύ οι χειρουργοί στο να αντιμετωπίσουμε το κομμάτι αν το παιδί έχει δυσκυλιότητα ή ακράτεια, γιατί θα χρειαστεί κάποια συμπληρωματική επέμβαση. Τώρα, στις περιπτώσεις όμως αυτές που είπαμε ότι θα έχουν, μπορεί να έχουμε κάποια στένωση ή κάποια μία, βλέπουμε αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή βλέπουμε ένα έντερο γεμάτο, κόπρανα, και οπότε το παιδί ή θα έχει δυσκυλιότητα ή ακράτεια από υπερπλήρωση. Έτσι λοιπόν θα το αντιμετωπίσουμε με την θεραπεία που θα πούμε στη συνέχεια. Αντίθετα, όταν δεν έχουμε κάποιο μηχανικό αίτιο και εκεί έχουμε λειτουργικό, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο είδους απόφραξη, τότε θα πρέπει να μελετήσουμε με μανομετρία ορθού τις πιέσεις του σφιχτήρα, όπου εκεί να δούμε αν έχουμε καλές πιέσεις, και επίσης μπορεί ταυτόχρονα να συμβαίνει και μια συμπεριφορά, δηλαδή το παιδί να κρατάει τα κακά του λόγω ηλικίας. Επομένως, όλα αυτά με τη μανομετρία θα τα μελετήσουμε. Αντίθετα, όταν η μανομετρία είναι φυσιολογική και δούμε ότι υπάρχει κινητικότητα, πρόβλημα κινητικότητας στο παχύ έντερο, οπότε μπορεί να κάνουμε τη μελέτη με τους δείκτες να δούμε αν γρήγορα το παιδί αυτό, το έντερό του, λειτουργεί το παχύ ή αντίθετα αργά. Επομένως και εκεί, ανάλογα με την περίπτωση, θα δώσουμε την κατάλληλη αγωγή. Στις περιπτώσεις αυτές ορθοπρακτικών αναμαλιών έχει βρεθεί και ένας δείκτης, το οποίο ανάλογα με τον βαθμό, τον τύπο της ατρισίας, την ακεραιότητα της σπονδυλικής στήλης και του ιερού οστού, μας βγάζει κατά πόσο η ακράτεια του παιδιού θα είναι πάρα πολύ δύσκολα αντιμετωπίσιμη ή θα έχει καλή πρόγνωση. Και πάμε στο συγγενές μεγάλο, όπου εκεί κάθε μέθοδος μπορεί να έχει τις επιπλοκές που είπαμε, είτε δηλαδή την ακράτεια, είτε την δυσκυλιότητα, είτε αποφρακτικά συμπτώματα. Και εκεί πράγματι θα μελετήσουμε με τους χειρουργούς να δούμε υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο pouch και αυτό το παιδί δεν αδειάζει καλά και έχουμε δυσκυλιότητα ή ακράτεια από υπερπλήρωση, ή το πρόβλημα είναι και εδώ λειτουργικό. Και λειτουργικό εννοούμε να έχει ο σφιχτήρας πολύ υψηλές πιέσεις, όπου εκεί πολλές φορές μπορεί να γίνει και μπότοξ στο σφιχτήρα για να χαλαρώσει ο σφιχτήρας, ή και να υπάρχει αυτό που είπαμε λόγω του νόσου του Χίσμπουργκ, να υπάρχει πρόβλημα κινητικότητας σε όλο το παχύ έντερο, όπου εκεί θα πρέπει να το μελετήσουμε και να βοηθήσουμε το παιδί ανάλογα. Στις περιπτώσεις τώρα όπου έχουμε ακράτεια, αν η ακράτεια οφείλεται, όπως είπαμε, σε ακράτεια από υπερπλήρωση, που είναι όλες οι προηγούμενες περιπτώσεις που είπαμε πριν, θα κάνουμε τον έλεγχο. Διαφορετικά, αν δεν έχουμε υπερπλήρωση, και εδώ θα μελετήσουμε το σφιχτήρα, να δούμε κατά πόσο λειτουργεί ή αν έχει χαμηλές πιέσεις, και ή αν υπάρχει η οδοντητή γραμμή στην εξέταση υπονάρκωση ή έχει καταστραφεί. Και επίσης, αν λόγω του μεγακόλου έχει αφαιρεθεί μεγάλο τμήμα από αχαίως εντέρου, τα παιδιά αυτά μπορεί να έχουν και ακράτεια από πάρα πολύ γρήγορη κινητικότητα. Λείπει το παχύ, όπου εκεί γίνεται η κατακράτηση των υγρών και της τροφής, όπου εκεί θα πρέπει να μελετήσουμε ακριβώς με τους δείκτες αν υπάρχει αυτή τη διαταραχή της κινητικότητας, ή υπάρχουν και κάποιες άλλες διαταραχές που κάνει το παιδί να έχει διάρρεια, ή κάποιες δυσανεξίες τροφικές ή υπερανάπτυξη μικροβίων. Βλέπουμε λοιπόν ότι ακριβώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα κύματα αυτά που είπαμε πριν, βλέπετε πόσο συχνά είναι στην κολονική μανομετρία. Επομένως, το παιδί αυτό έχει πάρα πολύ γρήγορη διάβαση στο παχύ έντερο, και εκείνη πρέπει να τη σταματήσουμε τη διάβαση. Δεν πρέπει να δώσουμε φάρμακα για δυσκυλιότητα, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Μεγάλη κατηγορία είναι και τα παιδιά με νευρολογικά νοσήματα, τα οποία και αυτά τα παρακολουθούμε και κάνουμε τον έλεγχο είτε με μαγνητική είτε με ειδικές εξετάσεις για να δούμε το σφιχτηριακό μηχανισμό και ανάλογα τα αντιμετωπίζουμε. Και θέλοντας να δώσω ένα απλό παράδειγμα, είναι όπως είδαμε και πριν, βλέπουμε εδώ τα αποφρακτικά, όταν βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρχει στένωση κάτω, έχουμε ακράτεια από υπερπλήρωση. Στην περίπτωση αυτή που βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ γρήγορος χρόνος διάβασης στο έντερο, δεν προλαβαίνεις να βάλεις την σκιαγραφική ουσία, αδειάζει, εκεί έχουμε πραγματική
ακράτεια. Και έχουμε και στην περίπτωση το έντερο στο παιδί με το νευρολογικό νόσημα, που βλέπουμε ότι αργεί να αδειάσει το έντερό του, χωρίς όμως να είναι διατεταμένο όπως είναι εδώ πέρα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει αυτό υποκινητικό έντερο. Η θεραπεία λοιπόν είναι συνολική και περιλαμβάνει, εγώ θα την πω επιγραμματικά, οι επόμενοι συνάδελφοι θα αναλύσουν ένα-ένα τα κομμάτια, φαρμακευτική αγωγή, είτε για αντιμετώπιση της δυσχυλιότητας. Εδώ πολύ συχνά δίνουμε πάρα στα παιδιά, ειδικά τα χειρουργημένα με τις ορθοποκτικές ανομαλίες και το πεγάκολο, πρωτόκολλα με σένα και με πολυεθυλινή γλυκόλη όταν χρειάζεται. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που μπορεί να έχουμε ακράτεια, είτε για λείπει μεγάλο τμήμα εντέρου κτλ., εκεί δεν θα δώσουμε αυτά, αλλά θα δώσουμε φάρμακα τα οποία σταματάνε την κινητικότητα του εντέρου. Και σε περιπτώσεις που αυτά δεν λειτουργούν ή σε συνδυασμό μέχρι να λειτουργήσουν, έχουμε τη θεραπεία με τους υψηλούς υποκλεισμούς ή το περιστήν, όπου εκεί βοηθάμε το παιδί να είναι 24 ώρες στεγνό. Παράλληλα, ο διατολόγος, όπως θα μας πει στη συνέχεια, θα δώσει δύο σχήματα διατροφής ανάλογα με την περίπτωση. Το ένα το σχήμα που έχει υπακτική δράση και το άλλο που έχει αντιδιαρρεωτική δράση για τις περιπτώσεις που είπαμε πριν. Και τέλος, η φυσιοθεραπεία πιέλου θα βοηθήσει στις περιπτώσεις δυσυνέργειας ή στις περιπτώσεις όπου εκεί έχουμε θέμα με το σφιχτηριακό μηχανισμό. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε και στη λειτουργική δυσχυλιότητα και στα απλά είναι γνωστά και σας τα ανέφερα και πριν. Και σίγουρα υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα τα οποία χρησιμοποιούμε και με τους υψηλούς υποκλεισμούς, χρησιμοποιώντας κάποιες ουσίες μέσα διαγερτικές, ανάλογα με την περίπτωση, όπως θα μας αναλύσει ο συνάδελφος στη συνέχεια. Οι φυτικές ίνες, ναι. Χρησιμοποιούμε και διαλυτές φυτικές ίνες και αδιάλυτες, ανάλογα με την περίπτωση. Όταν θέλουμε να έχουμε όγκο κοπράνο, δηλαδή να μην έχουμε υδαρικό πράνο και το παιδί έχει ακράτεια, θα χρησιμοποιήσουμε άλλου είδους φυτικές ίνες. Ενώ αντίθετα, όταν το παιδί έχει δυσκολιότητα, θα χρησιμοποιήσουμε τις αδιάλυτες φυτικές ίνες. Υπάρχουν και νέες θεραπείες, είτε με φάρμακα καινούρια, τα οποία ακόμα τώρα αρχίζουν να χρησιμοποιούνται στα παιδιά που αφορούν την κινητικότητα του εντέρου, αλλά και με την νευροδιέγεση, όπου εκεί ανάλογα με την περίπτωση, είτε με εμφύτευση κοντά στη σπονδυλική στήλη, είτε διαδερμικά, γίνεται κάποια διέγεση σε περιπτώσεις σε παιδιά τα οποία έχουν πρόβλημα στο σφιχτηριακό μηχανισμό ή πρόβλημα νευρολογικό. Η ένχυση βοτουλίνης στον έσω σφιχτήρα θα γίνει στις περιπτώσεις πολλές φορές με τεχειρητικά ενός οχής που κροτώνει ο σφιχτήρας διατηρεί υψηλές πιέσεις ή όταν έχουμε γενικά υψηλές πιέσεις στο έχος σφιχτήρα, μια κατάσταση που τη λέμε δεν είναι συχνή στα παιδιά, αλλά μπορεί να τη δούμε, αχαλασία του έσω σφιχτήρα. Και η φυσιοθεραπεία και με την βιοανάδραση βοηθάει συμπληρωματικά στη θεραπεία. Τέλος, υπάρχει και χειρουργική θεραπεία της δυσκυλιότητας με κάποιες περιπτώσεις σε οποίες χρειάζεται κάποια εκτομή ενός κομμάτι του παχαίους εντέρου που δεν λειτουργεί, είτε με την επέμβαση ACE όπου τη κολικοειδής έρχεται στην επιφάνεια και από εκεί γίνονται οι υποκλεισμοί στο έντερο, σε περιπτώσεις που πια το παιδί έχει κουραστεί από τους υποκλεισμούς από το ορθό, και τέλος σε πάρα πολλές βαριές περιπτώσεις η κολοστομία. Έτσι λοιπόν η δυσκυλιότητα, είτε είναι λειτουργική, είτε οργανική, είτε είναι μεταχειρητική, είναι μια διαρκής μάχη. Για εμάς τους γιατρούς, για το γονιό, για το ίδιο το παιδί. Το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε είναι ότι χρειάζεται μακροχρόνια και τακτική παρακολούθηση. Ειδικά στα παιδιά που χειρουργήθηκαν με ορθοπρακτικές ανομαλίες, με γάκολο, που έχουν νευρολογικά νοσήματα ή χειρουργήθηκαν με όγκους ή έχουν ανθεκτική μακροχρόνια δυσκολιότητα, εκεί χρειάζεται παρακολούθηση και έλεγχος για την καλύτερη αντιμετώπιση και για να βοηθήσουμε το παιδί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.